Μεταφέρω από το Ηράκλειο της Κρήτης τον θυμό, την αγανάκτηση που με αγωνιστικό παλμό οι εργαζόμενοι του Μουσείου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού, οι φορείς της Κρήτης εξέφρασαν έξω από το Μουσείο του Ηρακλείου και σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους του Ηρακλείου την καθολική τους αντίθεση στο συζητούμενο νομοσχέδιο, ζητώντας την απόσυρσή του έστω και την τελευταία στιγμή. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι σε πλήρη εξέλιξη η μετατροπή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε εμπόρευμα, παραδομένο στο κεφάλαιο. Αυτό τον στόχο υπηρετεί το παρόν σχέδιο νόμου με τη μετεξέλιξη των μεγάλων μουσείων της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Υπονομεύει τον ενιαίο χαρακτήρα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, την οδηγεί στη διάλυσή της, αποκόπτοντας τα 5 μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Διεύθυνση Μουσείων. Είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζει η Κομισιόν και με το οποίο συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προτάσσοντας ως το καλύτερο μοντέλο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκείνο όπου οι δημόσιοι προϋπολογισμοί μειώνονται, καθώς και τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, όπως αναφέρει. Η κυβέρνηση, για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, προπαγανδίζει τη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ως μέτρο που θα συμβάλλει, όπως λέει, στην αυτοτέλεια, στην αυτονομία τους, επιτρέποντας την πρωτοβουλία και την ελκυστικότητά τους, ουδέν ψευδέστερον. Στην πραγματικότητα, επιδιώκει την απαλλαγή του κράτους από την αποκλειστική υποχρέωσή του να χρηματοδοτεί, να προστατεύει και να αναδείχνει την πολιτιστική κληρονομιά, εξαναγκάζοντας τα μουσεία να λειτουργούν αυτοχρηματοδοτούμενα με κανόνες ιδιωτικο-οικονομικούς και όρους επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα διαρκές κυνήγι ιδιωτικών χορηγιών από ιδρύματα, ΜΚΟ, επιχειρηματικούς ομίλους για να εξασφαλίζουν με τον τρόπο αυτόν τη βιωσιμότητά τους. Πρόκειται για εξέλιξη με πολύ σοβαρές συνέπειες στην προστασία καταρχήν και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ρόλο και τον προορισμό της ως πολύτιμη πηγή για τη γνώση του ιστορικού παρελθόντος και της εξέλιξης των κοινωνιών τους. Εκτός όλων των άλλων όμως, προβλέπει τη μακροχρόνια εξαγωγή αρχαιοτήτων μέσω της ίδρυσης παρατημάτων στο εξωτερικό για 25-25 χρόνια, τα οποία θα λειτουργούν με μορφή που θα καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής. Ευθέως ανοίγει ο δρόμος για νέες επέσχυντες συμφωνίες τύπου συλλογή Στέρν και ανταλλαγές ένα προς ένα εκθεμάτων από τα ελληνικά μουσεία σε αρχαιοκαπηλικά ευρήματα μουσείων του εξωτερικού. Δεύτερον, την αλλαγή της χρήσης των μουσείων, παραδίδοντας τις εγκαταστάσεις τους προς ενοικίαση για εμπορικές δραστηριότητες, θέτοντας σε κίνδυνο και ασφάλεια και την προστασία των αρχαιοτήτων, αλλοιώνοντας το πραγματικό επιστημονικό και παιδευτικό χαρακτήρα τους. Τρίτον, ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω αυξήσεις στην τιμή των εισιτηρίων, την κατάργηση των δωρεάν παροχών, ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δωρεάν ημέρες, εκδηλώσεις και ούτω καθεξής. Και τέταρτον, θα χειροτερέψουν οι ήδη απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Όχι μόνο δεν συστήνει νέες μόνιμες θέσεις εργασίας με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μουσείων, αλλά καταργεί 735 θέσεις μονίμων και ιδάχ από τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού με τελική ημερομηνία 1/11/2023. Αντί να καλύψει τις ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους, θεσμοθετεί την εθελοντική εργασία, διονύζοντας την ανεργία για τους πτυχιούχους αρχαιολόγους, μουσιολόγους, μηχανικούς συντηρητές, γενικά των επαγγελμάτων της πολιτιστικής διαχείρισης και άλλες φυσικά ειδικότητες. Σήμερα, για παράδειγμα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου λειτουργεί με 27 μόνιμους φύλακες, ενώ για να λειτουργήσει πλήρως χρειάζεται περίπου 90-100 μόνιμους φύλακες. Είναι δικαιολογημένος ο φόβος των συμβασιούχων φυλάκων ότι θα μπουν εταιρείες security στη φύλαξη των μουσείων. Άλλωστε, από χρόνια κάποιοι σε ρόλο λαγού έχουν στα σκαριά εταιρεία security ώστε να αναλάβει την εκπαίδευση φυλάκων. Με την απαγόρευση των προσλήψεων ή για την ακρίβεια με βάση την αναλογία προσλήψης-απολύσεις που ίσχυσε από την κρίση
αλλά και με τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις, έχει αποδεκατιστεί το μόνιμο προσωπικό. Σε συνδυασμό με τη σύνταξη του Μητρώου Αρχαιολογικών Εργασιών, είναι φανερό ότι από το 24 και μετά, το προσωπικό που θα εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού θα επιλέγεται μέσα από το ηλεκτρονικό Μητρώ, παγιώνοντας την αδιοριστία, την εργασιακή αθλειότητα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου με ανακυκλώσιμους, αναλώσιμους εργαζόμενους, καθώς και πιο ελεγχόμενος τρόπος πρόσληψης αντί τη μονιμοποίησή τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην προσκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Γ του 2022, όπως έχει καταγγείλει και ο ίδιος ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, προβλέπονταν θέσεις 18 αρχαιολόγων, δηλαδή ένας αρχαιολόγος ανά τρεις νομούς της χώρας, και θα διαγωνιστούν με ειδικότητα ΠΕ αρχαιολόγων 3.565 υποψήφοι σύμφωνα με τις αιτήσεις. Αν λάβουμε υπόψη την ως τώρα λειτουργία της Εθνικής Πινακοθήκης με τις μεγάλες καθυστερήσεις, τις πληρωμές, τις αντεργατικές συμπεριφορές και ούτω καθεξής, και το Μουσείο Ακρόπολης, του οποίου οι εργαζόμενοι ζητάνε να γυρίσει στο Υπουργείο Πολιτισμού, που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν είναι καθόλου δύσκολο να φανταστεί κάποιος το εργασιακό μοντέλο ελάχιστο μόνιμο προσωπικό με ένα ποσοστό αυτού στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, που είναι πιθανό να φιλορροήσει και λόγω αυτής της σκόπιμης ασάφειας του νομοσχεδίου, καθώς το θεωρεί αποσπασμένο στα μουσεία που μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Συμβασιούχοι παντός είδου, με ειδικότητας ανάλογα με τις ανάγκες του νομικού προσώπου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τρίτον, εταιρείες security, όπως λένε οι ίδιοι συμβασιούχοι φύλακες. Οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, κυρίες και κύριοι, δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Την επιδίωξη παράδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νύχια των εμπόρων του πολιτισμού την είχε προαναγγείλει το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διαστόματος του τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Ξηδάκη, στα πλαίσια της κοινής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παραδίδει τα μουσεία στο έλεος των κάθε είδους χορηγών και επιχειρηματικών ομίλων, λέγοντας ότι μελετάται η αλλαγή στο νομικό πλαίσιο των μεγάλων μουσείων της χώρας ώστε να λειτουργήσουν κατά τα πρότυπα του Μουσείου Ακρόπολης. Όπως φυσικά και η επιχειρούμενη προσπάθεια της τότε συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, 10.119 ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, μεταξύ αυτών αρχαιολογικοί χώροι όπως η Κνωσός, μνημεία όπως τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο, το Φρούριο Φυρκά στα Χανιά, το αρχαίο θέατρο Λάρισας, η Ρωτώντα, ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη, μουσιακές υποδομές όπως τα αρχαιολογικά μουσεία Ηρακλείου, Σπάρτης, Χανίων, Αργοστολίου, να μπουν στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ και μετά από δημόσια κατακραυγή τα έβγαλαν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί την κυβέρνηση, έστω και αυτή τη στιγμή, να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο, να ακούσει τη φωνή των εργαζομένων. Εμείς τουλάχιστον, από τη δική μας θέση, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, εκφράζοντας την αντίθεσή μας στη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλου του λαού να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα μουσεία της χώρας, για γενναία χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών τους, για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό με σταθερή εργασία και δικαιώματα. Εν κατακλείδη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει μια πολιτική που ως μέτρο της προόδου δεν θα έχει την κερδοφορία των λίγων, αλλά την καθολική υλική και πνευματική ανάπτυξη. Αναγνωρίζει την αρχαία κληρονομιά ως μια πολύτιμη πηγή κατανόησης των νόμων εξέλιξης ανθρώπινης κοινωνίας, ως συλλογική δημιουργία και συλλογική διοκτησία, στην οποία θα έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση από οικονομικούς και μορφωτικούς φραγμούς κάθε μέλος της κοινωνίας. Το δικό μας όραμα, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εκινείται από τη θέση για ελεύθερη πρόσβαση του λαού, όλων των λαών, στη γνωριμία με την ιστορία, την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, την ίδια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Για άλλη μια φορά, το ΚΚΕ αποδεικνύει ότι είναι με την σωστή πλευρά της ιστορίας. Ευχαριστώ.